Εγώ είμαι Γιάννης Αναγνωστόπουλος, είμαι γενικός γιατρός, ομοιοπαθητικός, ειδικός της εφαρμογής πλειοσυντονισμού. Θα σας εισαγάγω σε μια καινούρια θεραπευτική και διαγνωστική μέθοδο, η οποία υπερτερεί της κλασικής ιατρικής σε δύο πράγματα. Στο πρώτο είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, χωρίς να είμαι εναντίον των φαρμάκων, ότι είναι υπερεκτιμημένα τα φάρμακα. Είδατε τώρα τι γίνεται με την Νοβάρτης, τι σκάνδαλο ξεδιπλώθηκε. Όταν πριν μερικά χρόνια φωνάζαμε εναλλακτικά ότι η ιστορία με τον ΙΤΑ-1 ήταν μια απάτη, ήταν καθαρά, εξυπηρετούσε οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι κλασικοί γιατροί μας λέγανε ότι είμαστε επικίνδυνοι, γιατί μπορεί να σκοτώσουμε τον κόσμο. Τελικά κανείς δεν πέθανε, δεν πέθανε, πέθανε αυτοί που πεθάνανε. Ούτως ή άλλως, κάπως έτσι γίνεται με τα φάρμακα. Ουσιαστικά το μέλημα της κλασικής ιατρικής είναι να απαλύνει το σύμπτωμα και πολύ καλά κάνει. Το απαλύνει το σύμπτωμα όμως δεν σημαίνει και λύση του προβλήματος. Εδώ έρχεται η εναλλακτική ιατρική, η ολιστική ιατρική και ο πλειοσυντονισμός, ο οποίος ουσιαστικά πιστεύει ότι για να λυθεί ένα πρόβλημα μια και έξω, θα πρέπει κανείς να βρει τον αιτιολογικό παράγοντα και να στρέψει όλη τη θεραπευτική τεχνική προς τον αιτιολογικό παράγοντα. Για να κάνουμε αυτό, για να πετύχουμε αυτό, για να έχουμε μια επιτυχημένη διάγνωση, χρησιμοποιούμε στην κλασική ιατρική, όπως ξέρετε, γιατί φαντάζομαι δεν νομίζουμε υπάρχει άτομο που να μην έχει πάει στο γιατρό ποτέ, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές. Η μία είναι η λήψη του ιστορικού, η οποία έχει σαν στόχο να αποκομίσουμε πληροφορίες όχι μόνο για το παρόν του ασθενού μας, αλλά και για το παρελθόν, γιατί όλα συνδέονται, ακόμα και για το κληρονομικό του ιστορικό. Η κλινική εξέταση, η οποία ουσιαστικά αυτό που πετυχαίνει είναι να έχει μια εικόνα του οργανισμού όσον αφορά χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως είναι η ακρόαση, η εφυσκόπηση, η ψηλάφιση. Και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε στα ιατρία μας, είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε τον ασθενή μας για ένα πλήθος εξετάσεων. Εξετάσεις οι οποίες κοστίζουν. Και ξέρετε, επειδή πάρα πολλοί ασθενείς μας είναι υπερήλικες, πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να τους ξαναδούμε, γιατί κάπου έχουν χαθεί στη διαδικασία από εξετάσεις, μιας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως ξέρετε, ή πολιτική. Τι μπορούμε να κάνουμε με τον βιοσυντονισμό? Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι αυτές οι εξετάσεις που σας έδειξα προηγουμένως και άλλες πολλές να γίνονται μέσα σε λίγη ώρα στο ιατρείο μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απαλλάσσουμε τους ασθενείς από την ταλαιπωρία, από τη σπατάλη χρόνου, να αποφεύγουν οικονομικά έξοδα και το πιο βασικό, να μην τους επιβαρύνουμε όπως κάνουν κάποιες κλασικές εξετάσεις, η ακτινογραφία, το σμιλτερογράφημα και η αξιολογική τομογραφία που επιβαρύνει τον οργανισμό με ενέργεια. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό. Βάζουμε τον οργανισμό σε ένα κύκλωμα όπου στην άλλη πλευρά υπάρχει η διαγνωστική μας συσκευή. Όλα τα πράγματα έχουν συχνότητα. Και έχουν συχνότητα γιατί θα σας θυμίσω από τη φυσική ότι ουσιαστικά η δομική μονάδα της ύλης είναι το άτομο, το οποίο έχει πρωτόνια και νετρόνια. Τα πρωτόνια είναι φορτισμένα ηλεκτρικά στο πύρινα του και έχει και ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται σε τροχές γύρω από αυτό. Άρα έχουμε κίνηση ηλεκτρικών φορτίων από τη στιγμή που έχουμε κίνηση ηλεκτρικών φορτίων μέχρι παραγωγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Και αυτή η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια είναι μετρήσιμη. Όχι όπως τη μέτρησε ο Ράιφ, ο οποίος ήταν ο πατέρας του βιοσυντονισμού μέσω του μικροσκοπίου. Σήμερα υπάρχει μια τεχνική η οποία λέγεται NMR, Nuclear Magnetic Resonance, με την οποία μπορούμε να τακτοποιήσουμε και να βρούμε τη συχνότητα οποιοδήποτε αντικείμενο καθυγμένο, είτε αυτό είναι έψιλο είτε είναι άψιλο. Έχουμε φτιάξει όσον αφορά την ιατρική μια τεράστια τράπεζα πληροφοριών η οποία περιλαμβάνει συχνότητες μικροοργανισμών αλλά και συχνότητες κυττάρων ιδιών και κυττάρων τα οποία έχουν πρόβλημα. Πώς κάνουμε τώρα τη διάγνωση η οποία είναι πάρα πολύ απλή? Αυτό που κάνουμε είναι να εισάγουμε μία συχνότητα μέσα στον οργανισμό. Αυτή η συχνότητα είναι η συχνότητα την οποία θέλουμε να διερευνήσουμε. Αν για παράδειγμα θέλουμε να ερευνήσουμε τον οργανισμό μας, τον προσεξέδωσε οργανισμό, τον ασθενή μας, αν έχει έρθει.
εισάγουμε στον οργανισμό μέσω αυτής της μήνης τη συχνότητα του έρπη. Και έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να μην έχει έρπη, οπότε θα περάσει και θα φύγει, άρα δεν θα έχουμε καμία έλεξη. Η δεύτερη επιλογή είναι να υπάρχει έρπης, ο οποίος μέσα στον οργανισμό παράγει μια συχνότητα, η οποία είναι ίδια με αυτή τη συχνότητα που βάζουμε. Οι δύο συχνότητες έρχονται σε συντονισμό και μέσω μια διαδικασία διέγερση του αυτονομολογικού συστήματος υπάρχει αλλαγή στην ιδιωτική αντίδραση και κίνηση βελόνας. Άρα, αν έχουμε κίνηση βελόνας, σημαίνει ότι έχουμε δύο συντονισμό, που σημαίνει ότι η συχνότητα που βάλαμε ήδη υπάρχει μέσα στον οργανισμό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και με αξιοπιστία που φτάνει το 95%, μπορούμε να ανοιχνεύσουμε όλο το μικροβιακό φορτίο του οργανισμού. Τι γίνεται τώρα με τα υγιή ή τα μη υγιή κύτταρα. Ένα υγιές κύτταρο παράγει μία συχνότητα η οποία είναι αρμονική. Αντίθετα, ένα κύτταρο, το οποίο είναι προσβλημένο από ένα παθογόνο με τον οργανισμό, παράγει μία συχνότητα η οποία είναι διαφορετική, η οποία είναι παραμορφωμένη. Είναι το ίδιο φαινόμενο που θα παρατηρήσετε όταν έχετε συντονίσει το ραδιόφωνο σας σε ένα σταθμό και περάσετε από ένα τούνελ, όπου κάποια στιγμή θα αρχίσουν τα διάφορα τα χάσετε τη συχνότητα και θα ξαναβείτε μετά πηγαίνοντας από το τούνελ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να διακρίνουμε όχι μόνο αν υπάρχουν παθολογικά κύτταρα μέσα στον οργανισμό, μπορούμε να εντοπίσουμε σε ποιο σημείο υπάρχουν και επίσης μπορούμε να εντοπίσουμε και τον αιτιολογικό παράγοντα. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας που τα έχει προκαλέσει τη βλάβη. Θα σας πω εντάχει σε επίπεδο ασθενειών τι μπορούμε να ανοιχνεύσουμε μέσα σε 25 με 30 λεπτά στο τέρας του βιοσυνδύσου. Αυτοάρρωσες διαδικασίες, αλλεργίες χρόνιες και οξύες φλεγμονές. Όχι μόνο να τις ταυτοποιήσουμε, να βρούμε πού ακριβώς υπάρχουν και τι το συγκεκριμένο και το πιο σημαντικό είναι να βρούμε τι τις έχει προκαλέσει. Επίσης, μπορούμε να ανοιχνεύσουμε γεωπαθητικό φορτίο, ραδιενεργό φορτίο, όλη την επίδραση που έχει το περιβάλλον απάνω στον οργανισμό. Μερικές κουβέντες. Τι είναι το γεωπαθητικό φορτίο? Υπάρχουν σημεία μέσα στο σπίτι μας ή στον χώρο που δουλεύουμε ή στον χώρο που επισκεπτόμαστε, στα οποία η ερευνητική δύναμη της γης επάνω στον ανθρώπινο οργανισμό πολλαπλασιάζεται. Και πολλαπλασιάζεται γιατί υπάρχουν κάποια πλέγματα όπως η σημερινή και η μεσημερινή που έχουν χωρίσει τη γη, τα πλέγματα του Κάρι και του Χάρτμαν, τα οποία είναι ηλεκτρομαγνητικά πεδία και όπου τύχει και συμπίπτουνε, αυτό πολλαπλασιάζει την ηλεκτρομαγνητική συχνότητα της γης. Όπως επίσης, αν υπάρχουν στο υπέδαφος φυσικά ή τεχνητά σπήλαια, αν υπάρχουν υπόγεια ρεύματα, αν υπάρχουν σύμπτωση τεχνητών πλατών. Όσοι έχετε κατοικίδιο γάτα, θα πρέπει να ξέρετε ότι εκεί κάθε τη γάτα που της αρέσει να κάθεται, υπάρχει αυξημένο γεωπαθητικό φορτίο. Και πώς την πατάμε εμείς αυτό το γεωπαθητικό φορτίο? Όταν το κρεβάτι μας ή το γραφείο μας, δηλαδή οι χώροι που βρισκόμαστε τις περισσότερες ώρες της ημέρας, βρίσκονται πάνω από ένα τέτοιο λεγόμενο κόμπο. Το οποίο είναι εύκολο να το μετρήσουμε και το οποίο είναι εύκολο με τον βιοσυντηρισμό να το θεραπεύσουμε. Ραδιενεργό φορτίο, αυτές οι εξετάσεις που σας είπα προηγουμένως, οι οποίες είναι οι ακτινογραφίες, οι εξωτερικές τομογραφίες και τα σφυρογραφήματα, έχουν φροντίσει και τα μεγάλα δυστυχήματα του Τσερνομπίλ και της Φουκουσίμα να έχουν διαδηλεύσει ραδιενέργεια στον αέρα. Ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, δεν χρειάζεται να σας πω ότι οι περισσότερες συσκευές σήμερα με τις οποίες συναναστρεφόμαστε εντός εισαγωγικών έχουν ηλεκτρομαγνητικό φορτίο. Τηλεοράσεις, πούλινγκ προβλημάτων, κομπιούτερ κυρίως, κινητά και τα ελεύθερα WiFi που βρίσκονται σε διάφορους χώρους που βρισκόμαστε. Βαρέα μέταλλα, τα πιο βασικά, υδράργυρος. Όσοι έχετε σφραγίσματα μαύρα, μεταλλικά, να ξέρετε ότι είστε βεβαιωμένοι με υδράργυρο. Γιατί κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης ο οδοντίατρος στο μάσημα βάλε, βγάλε μάσα καλά, ρυθμίσματα ξεφεύγουν και τα καταπίνουν. Επίσης, υδράργυρο, επιβάζοντας από υδράργυρο έχουν νόση, τρώνε πάρα πολύ τόνο του σωλωμού. Και να μην ξεχάσουμε ότι οι επιβάτες από το υδράργυρο έχουν σχεδόν όλα τα παιδιά τα οποία είναι εμβολιασμένα και κυρίως με το τριπλό εμβόλιο, το MMR, διδαράς, ερυθράς και παροπίδας. Δύο άλλα βαριά μέταλλα από τα οποία είναι βεβαρημένοι κυρίως οι καπνιστές είναι το κάδμιο και ο μόλυβος. Και οι οικοτοξίνες είναι οικιακές τοξίνες, τα οποία μπορεί να είναι λάκκο που χρησιμοποιείται, τα σπρέι που βάζετε
για τα κουνούπια, τα αρωματικά, σαπούνια, βερνίκια, χρώματα. Και πεζολική δαχτύλη είναι επιβάρυνση από φαρμακευτικές ουσίες. Δυστυχώς και εμείς στην Υγεία ζούμε σε ένα τοξικό περιβάλλον. Και δεν είναι μόνο αυτά που μας αυξάνουν την τοξικότητα, είναι και οι άνθρωποι οι τοξικοί. Αν θέλετε να βρείτε τοξικούς ανθρώπους, ψάχνετε ένας θα είναι σίγουρα στο σώμα σας, δεν υπάρχει περίπτωση, και ένας στη δουλειά σας. Στον χώρο της δουλειάς υπάρχει πάντα ένας τοξικός άνθρωπος. Επίσης, μπορούμε να βρούμε τις ανεπάρκειες των μετάλλων, τεχνοστοιχείων, ενζήμων, ορμονών, βιταμινών, τροφικές δυνατικές και ιδιωτικές αλλεργίες. Δεν σημαίνει πάντα ότι μία βιταμίνη, ένα μέταλλο, ένα τροφοστοιχείο, το οποίο κυκλοφορεί στο αίμα μας και κάνει μια κλασική εξέταση ανάγκης αίματος και το βρίσκουμε φυσιολογικό, δεν σημαίνει πάντα ότι αυτό επαρκεί για να θρέψει το κύτταρο. Θα σας πω αργότερα ότι μεταξύ του το αιμοφόρου αγγείου και των κυττάρων υπάρχει ένας χώρος ο οποίος αν γεννήσει από τοξίνες δυσκολεύει πάρα πολύ τη μετάβαση των τροφικών ουσιών από το αγγείο στο κύτταρο. Τροφικές δυσανεξίες και βεπτικές αλλεργίες, κουκολίγες, οι περισσότεροι πάσχουν γιατί η διατροφή μας είναι σχεδόν χάλια. Επίσης, μπορούμε, όπως σας είπα στην αρχή, να ανοιχνεύσουμε όλο το μικροβιακό φορτίο του οργανισμού. Είτε πρόκειται για μύκη, ιούς, βακτήρια, έλμυδες ή πρωτόζωα. Εκεί όμως που ο βιοσυνισμός χρησιμοποιείται και θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το ατούτου, είναι δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η ανίχνευση καρκινικών κυττάρων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένας όγκος για να γίνει αντιληπτός πρέπει να έχει ένα μέγεθος τέτοιο που ή θα δημιουργήσει συμπτώματα στον ασθενή και θα τον διώξει, θα τον στείλει στον γιατρό ή τυχαία θα ανακατηθεί σε μια εξέταση ρουτίνας. Δυστυχώς τούτο είναι πάρα πολύ αργά και τα πράγματα έχουν περάσει το point of no return και τις περισσότερες φορές δεν είναι να στρέψουν. Ο βιοσυνδεσμός έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει από τη στιγμή που δουλεύουν οι συχνότητες, τη συχνότητα έστω και ενός καρκινικού κυττάρου που υπάρχει στον οργανισμό. Και όχι μόνο αυτό, να δει, όπως θα δούμε παρακάτω, καρκινικά κύτταρα τα οποία είναι δυνάμει καρκινικά, τα οποία θα εξελιχθούν σε καρκινικά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαγνώσουμε οικολογικές διαδικασίες, in situ οικολογικές διαδικασίες, αυτές δηλαδή που δεν έχουν ξεφύγει από το σημείο, δεν έχουν κάνει υποτροπή μετάσταση, προοικολογικές διαδικασίες και σαφώς όλους τους καλοήθεις όγκους όπως είναι εκεί συνοδιώματα, πυλώματα και πολυμόνες. Το δεύτερο μεγάλο ατού του βιοσυντηρισμού είναι η πρόγνωση. Μπορούμε να προγνώσουμε, μπορούμε να δούμε με ακρίβεια το πώς θα εξελιχθεί η μία ασθένεια σε έναν άνθρωπο ή πώς και με ποιο τρόπο θα προκληθεί μια ασθένεια σε έναν άνθρωπο. Δεν είμαστε μάγοι, ούτε έχουμε μαγικές συσκευές. Απλώς χρησιμοποιούμε μια θεωρία, η οποία λέγεται θεωρία της αιμοτοξικολογίας και η οποία ορίζει ότι τοξίνη είναι οποιοσδήποτε νοσογόνος παράγοντας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι τοξίνες αυτές μπορούν να διακριθούν σε ενδογενείς και σε εξωγενείς. Εξωγενείς τοξίνες είναι οι μικροοργανισμοί, η χημική μόνιση, τα φάρμακα, οι ζώνες υγειοπαθητικές όπως είπαμε, η ιδιοφυλία, το άγχος, βλάβικες συνήθειες, κάπνισμα, η αλκοόλ. Ενώ ενδογενείς τοξίνες είναι τοξίνες οι οποίες παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό. Ξέρετε ότι τα κύτταρα παίρνουν οξυγόνο και βάζουν διοξείδιο δάφνου. Το διοξείδιο δάφνου, αν κλείσετε το κεφάλι σας σε μια σακουλίτσα και κλείσετε τη δίωδο για να παίρνετε ένα, μέσα σε ένα λεπτό μας έχετε χαιρετήσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο ίδιος μηχανικός οργανισμός παράγει ουσίες οι οποίες μπορεί να προβούν μοιραίες και θανατηφόρες. Ο οργανισμός έχει ένα μηχανισμό άμυνας, έχει ένα μηχανισμό καθαρισμού αυτών των τοξίνων. Τι γίνεται όμως όταν οι τοξίνες είναι πολλές και δεν προλαβαίνει να τις καθαρίσει? Τότε αυτές οι τοξίνες μαζεύονται στα κύτταρα και στα όργανα, διαταράσσουν τον μεταβολισμό, διαταράσσουν τις δυνατότητες αυτοθεραπείας του οργανισμού και διαταράσσουν και τα τρία βασικά συστήματα όπως είναι το ενδοκρινικό, το ανοσοποιητικό και το νευρικό. Πώς μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μια ασθένεια? Απλά γιατί η σειρά διαδοχής των γεγονότων από τη στιγμή που ένας νοσογόνος παράγοντας εισβάλλει στον οργανισμό μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρώσει την αποστολή του που είναι η καταστροφή του κυττάρου είναι συγκεκριμένος.
είναι σαν ένα ντόμινο που αν πέσει το πρώτο ντόμινο, ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα μέχρι κάποιος να βάλει ένα χαρτί, ένα πλαστικό, να εμποδίσει τα επόμενα ντόμινο να πέσουν. Ο οργανισμός έχει αμυντικούς μηχανισμούς. Ο πρώτος αμυντικός μηχανισμός είναι όλες οι διαδικασίες που κάνει ο οργανισμός για να ξεφορτωθεί με μηχανικό τρόπο έναν νοσογόνο παράγοντα. Για παράδειγμα, αν φάμε σοκολατάκια εκεί τα οποία είναι χαλισμένα, να ξέρετε ότι ο πιο υγιής από εμάς θα είναι αυτός που πρώτος θα τρέξει στην τουαλέτα. Είτε για να κάνει βεβαιότητα, είτε να κάνει διάρκεια. Γιατί ο ίδιος ο οργανισμός από μόνο του θέλει να αποβάλει το τοξικό παράγοντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ηλίθιο είναι σε περιπτώσεις τοξικής δηλητηρίασης να δίνουμε αντιδιαρροϊκά ή αντιεμετικά φάρμακα. Ο οργανισμός από τη μία μεριά προσπαθεί να βγάλει την τοξίνη προς τα έξω, από την άλλη εμείς κάνουμε τα πάντα για να την κρατήσουμε μέσα. Η δεύτερη φάση, αν αποτύχει η πρώτη φάση που χρησιμοποιεί ο οργανισμός, είναι η χρήση του αμυντικού συστήματος που λέγεται ανοσοποιητικό σύστημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα, όταν αντιδρά, προκαλεί μια διαδικασία η οποία λέγεται φλεγμονή. Τα χρονίσματα της φλεγμονής είναι ο πόνος, η εξίδηση, η αύξηση θερμοκρασίας και η ερυθρότητα. Όταν μιλάμε για συστηματική αύξηση θερμοκρασίας, μιλάμε για το γνωστό μας φαινόμενο που λέγεται πυρετός. Εδώ επίσης κάνουμε ένα λάθος. Δίνονται αντιπυρετικά. Είναι μεγάλο λάθος. Ο οργανισμός αυξάνει τη θερμοκρασία για να δημιουργήσει ένα δυσάρεστο περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς, ώστε να μην μπορούν να παίξουν σε ψηλές θερμοκρασίες. Και εμείς πάμε και δίνουμε αντιπυρετικά για να πάμε κόντρα στον οργανισμό. Ο μόνος λόγος, κατά τη γνώμη μου, για τον οποίο κάποιος πρέπει να πάρει αντιπυρετικά είναι τα παιδιά μέχρι 3 ετών, τα οποία κινδυνεύουν από το φαινόμενο των πυρετικών σπασμών. Κατά τα άλλα, σας συμβουλεύω, αφήστε τον πυρετό σας μέχρι εκεί που αντέχετε, δεν αντέχουμε το ίδιο. Αλλά να ξέρετε, όσο ψηλότερο πυρετό έχετε, τόσο λιγότερα καλά θα γίνετε. Αν αποτύχει και η δράση του αμυντικού συστήματος, και αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, γιατί έχουμε φροντίσει εμείς το αμυντικό μας σύστημα να το έχουμε υποβάλει σε μια αναφθάνουσα κατάσταση. Το αμυντικό σύστημα, να ξέρετε, το ανοσοποιητικό σύστημα έχει δύο μεγάλες δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα είναι ότι μπορεί να εκπαιδευτεί και η δεύτερη ότι αποκτά μήνυμα. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από μικρόβια και όχι από εμβόλια. Η εποχή η δικιά μας ήταν η εποχή που βγαίναμε και παίζαμε στις σαλάνες και σκίσαμε τα πόδια μας και δεν κάναμε και τίποτα και μάλιστα κατουρούσε ο ένας την πληγή του άλλου για να μην μολυνθεί. Και έχουμε αποκτήσει μια νοσία. Το σημερινό παιδί δυστυχώς μέσα στον κόσμο του τετόρ. Τετόρ για να καθαρίσουμε εκεί που θα κάτσει, τετόρ για να ψεκάσουμε τα χεράκια του, τετόρ για να ψεκάσουμε γύρω-γύρω. Το παιδί έτσι αποκτά ένα νοσοποιητικό σύστημα το οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί καθόλου. Με αποτέλεσμα στην παραμικρή εισβολή από έξω, το παιδί να αρρωσταίνει. Αν αποτύχει και αυτή η δεύτερη φάση του νοσοποιητικού συστήματος, τότε τα πράγματα αρχίζουν και ανάβουν κόκκινο λαμπάκι. Γιατί όλες οι τοξίνες μαζεύονται εδώ. Τι είναι το εδώ? Να ξέρετε ότι τίποτα μα τίποτα δεν ακουμπώ πάνω στο κύτταρο. Τα αγγεία για να μεταφέρουν την τροφή και το οξυγόνο, τα κύτταρα για να βγάλουν το διοξίδιο, τα νευρικά κύτταρα για να αφήσουν νευροβιαστές, όλα περνούν μέσα από αυτό το χώρο που λέγεται εξοκυτάριο μάτριξ ή μεσέχημα ή συλλεκτικό ιστός. Αυτή η δομή εδώ έχει, μάλλον αυτός ο χώρος εδώ έχει δομές που ήδη είναι γνωστές, όπως είναι το κολαγόνο, όπως είναι το ελαστικό οξύ, όπως είναι τα λιποκύτταρα, όπως είναι η ελαστίνη, όπως είναι τα νευρικά κύτταρα. Τι σημαίνει τώρα? Όταν, όπως σας είπα και προηγουμένως, πάρα πολλές τοξίνες μαζεύονται εδώ, μηχανικά εμποδίσουν τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών από το αγγείο στο κύτταρο και οξυγόνου. Και επίσης εμποδίσουν το κύτταρο να αποβάλει τα δικά του μεταβολικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν έχουμε κύτταρα τα οποία πεινούν, κύτταρα τα οποία δεν ανασέρουν καλά και κύτταρα τα οποία έχουν χάσει και την επαφή τους με το περιβάλλον από τη στιγμή που το νευροενδοκρινικό σύστημα δεν δουλεύει σωστά. Το αποτέλεσμα είναι αυτά τα κύτταρα να δυσλειτουργούν και να έχουμε τις πρώτες φάσεις της δυσλειτουργίας των κυττάρων. Αν οι τοξίνες γίνουν ακόμα περισσότερες, αναγκαστικά θα σπρωχτούν προς την κυταρική μεμβράνη.
θα αρχίσουν να διαποτίσουν την κυταρική μεμβράνη. Και αν διαποτίσουν την κυταρική μεμβράνη και μπουν μέσα στο κύτταρο, τότε δύο πράγματα θα γίνουν. Θα εκτιμηθεί το κύτταρο και αν προσβληθεί και ο πυρήνας, θα έχουμε διαφοροποίηση του κυττάρου και νευροπλαστική υποστροφή. Έχουμε τη δυνατότητα, κάνοντας την εξέταση και βασιζόμενοι και στα συμπτώματα του ασθενούς, να κατατάξουμε τους ασθενείς μας σε μία από αυτές τις έξι φάσεις που σας είπα προηγουμένως. Ξέροντας λοιπόν σε ποια φάση είναι, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι αν δεν παρέχουμε θεραπευτικά, θα μεταπηδήσει στην επόμενη φάση και στην επόμενη και στην επόμενη. Έτσι μπορούμε να κάνουμε ασφαλέστατη πρόγνωση της εξέλιξης μέσα στις θέσεις. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ των τριών πρώτων φάσεων και των τριών δεύτερων φάσεων. Αυτός είναι ο λεγόμενος βιολογικός φαγμός. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και τη φάση που οι τοξίνες βρίσκονται μέσα στον εξωτερικό χώρο, οι παρεμβάσεις οι θεραπευτικές έχουν αποτέλεσμα 100%. Μειώνονται στο 50% όταν αρχίσουν οι τοξίνες και εισβάλλουν μέσα στην κυταρική μεμβράνη και πρακτικά μηδενίζονται σε περιπτώσεις που έχουν μπει μέσα στο κύτταρο και έχουν καταστρέψει το κύτταρο ή το πυρήνα. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε ασφαλέστατη πρόγνωση στον ασθενή μας και να του πούμε το πώς θα εξελιχθεί με τη θεραπεία ή χωρίς τη θεραπεία. Στην ολιστική ιατρική δεν αντιμετωπίζουμε ασθένειες, αντιμετωπίζουμε ασθενείς. Κάθε ένας από εμάς είναι διαφορετικός, με διαφορετικό τρόπο προσλαμβάνει τις ασθένειες, με διαφορετικά συμπτώματα συμπληρώνει, διαφορετικό χρόνο θεραπείας και αποθεραπείας χρειάζεται. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε την εικόνα του ασθενού μας, μπορούμε να φτιάξουμε να σχεδιάσουμε μία θεραπεία η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού που έχουμε απέναντι μας. Η θεραπεία αυτή έχει τέσσερους βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η αποτοξίνωση. Περί αποτοξίνωσης γίνεται λόγος καθημερινά στο διαδίκτυο, στα μέσα ενημέρωσης. Έχετε διαβάσει αποτοξινωτικά προγράμματα σε περιοδικά. Ποιος από εσάς, θέλω να σηκώσει το χέρι, έχει κάνει αποτοξίνωση οποιασδήποτε μορφής? Σχεδόν όλοι. Το θέμα αποτοξίνωση γύρει δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, είναι ασφαλής η αποτοξίνωση? Και το δεύτερο ερώτημα, είναι πετυχημένη? Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρίως οι νοικοκυρές, ότι όταν έχει μαζέψει χώμα και λάσπη και βρωμιά το μπαλκόνι σας και θέλετε να βγείτε με το λάστιχο να καθαρίσετε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσετε είναι να είναι ανοιχτά τα συμφώνια. Γιατί αν είναι ανοιχτά τα συμφώνια, λάσπη θα δημιουργήσετε και υπάρχει και περίπτωση να την πατήσετε, να πέστε και να τσακιστείτε. Έτσι λοιπόν και τα συμφώνια του οργανισμού πρέπει να είναι ανοιχτά. Και ποια είναι τα συμφώνια του οργανισμού? Το λεμφικό σύστημα. Και τι είναι το λεμφικό σύστημα? Ένα σύστημα αρχείων και τριχοειδών, το οποίο πορεύεται σχεδόν παράλληλα με το κυκλοφορικό σύστημα, μόνο που αυτό το σύστημα δεν περιέχει αίμα. Περιέχει ένα παχύρευστο κύτταρο εδώ, το οποίο λέγεται λέμφος. Και αυτή η λέμφος έχει τη δυνατότητα να παίρνει τις τοξίνες από τον εξωτερικό χώρο και να τα περνά και να τις περνά από σταθμούς διοίκησης που είναι λεμφαδένες. Άρα λοιπόν οι τοξίνες μέσω του λεμφικού συστήματος περνάνε, καθαρίζονται και όλη αυτή η λέμφος επιστρέφει καθαρή πίσω στην κλινική κυκλοφορία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να έχει εξασφαλίσει κανένας είναι αν το λεμφικό σύστημα του ασθενούς προς αποτοξίνωση είναι ανοιχτό. Γιατί αν δεν είναι ανοιχτό, τότε περισσότερες τοξίνες θα μαζευτούν από την αποτοξίνωση στον εξωτερικό χώρο και θα αρχίσουν συμπτώματα όπως είναι η ναυτία, η κόπωση, η ζάλη, πιθανώς δερματικά εξαρτήματα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν οι αποτοξινώσεις είναι αποτελεσματικές. Μπορεί να έχετε υποβάλει τον οργανισμό σας σε ένα μήνα αυστηρής διατροφής, πίνοντας μόνο νερό. Στο τέλος όμως κανείς δεν μπορεί να σας πει αν πέτυχε η αποτοξίνωση ή δεν πέτυχε, γιατί πουθενά δεν υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης. Στο βιοσθενισμό και μάλιστα στον τρόπο που δουλεύουμε εμείς στο βιοσθενισμό, υπάρχουν οι λεγόμενοι κλίμακα των βιολογικών διευθυντών ή των biological score, το οποίο ουσιαστικά είναι μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 21, όπως το 1 θα υποθέσετε το παιδί που μόλις γεννιέται χωρίς καμία επιβάρηση από τους γονείς του και στο 21 θα υπολογίσετε τον οργανισμό λίγο πριν το δεύτερο τελευταίο μας σπάσμα. Μόλις κάνουμε τη μέτρηση και πριν δώσουμε την αποτοξίνωση, μπορούμε
να αντιστοιχίσουν τον οργανισμό του ασθενού μας σε μία από αυτές τις βαθμίδες. Τι μας βοηθάει αυτό? Πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να καθορίσουμε την ένταση της αποτοξίνωσης. Και εμείς η αποτοξίνωση δεν είναι κάτι απλό. Είναι επιστημονικός όρος, ο οποίος θέλει θεμελίωση μετά από εξετάσεις. Γιατί θα πρέπει να καθορίσουμε την ένταση της αποτοξίνωσης? Γιατί ένας πολύ τοξινοποιημένος οργανισμός πρέπει να πάει πιο προοδευτικά στην αποτοξίνωση, αντί για τον οργανισμό ο οποίος δεν είναι τόσο τοξινοποιημένος, που μπορούμε να κάνουμε επιθετικές παρεμβάσεις. Και το δεύτερο και πιο βασικό είναι ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε την πρόοδο της αποτοξίνωσης, ξέροντας ότι ο ασθενής μας, για παράδειγμα, στο νούμερο 14 και στο νούμερο 11, είναι μια σοβαρή βελτίωση, αλλά υπάρχει και ένα στόχος. Να πάρουμε τους ασθενείς μας από τις κίτρινο-πορτοκαλί περιοχές και να τις πάμε στα πρώτες 6 βαθμίδες, οι οποίες είναι οι πράσινες, και έτσι να πούμε ότι ο ασθενής μας έχει πλήρως αποτοξινωθεί. Πώς μπορούμε να κάνουμε αποτοξίνωση? Αποτοξίνωση καταρχήν μπορούμε να κάνουμε, και ο καλύτερος τρόπος είναι ο εξής: χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Όπως ο υπέρηχος θρηματίζει την πέτρα στα μικρά, έτσι και οι ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες θρηματίζουν τα συσσωματώματα των τοξινών, γιατί αν παραμείνουν πάρα πολύ καιρό οι τοξίνες στον εξωτερικό χώρο, αρχίζουν και οργανώνονται σε πιο μεγάλες ομάδες. Έτσι μπορούμε να τα διασπάσουμε σε μικρομοριακές τοξίνες, οι οποίες να χωρούν μέσα στο λεπτικό σύστημα. Και ο δεύτερος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε αποτοξίνωση είναι χρησιμοποιώντας το συμπλήρωμα αυτό από τη σειρά Δελιξή, το οποίο επιταχύνει και βοηθάει τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες να φτάσουν στο σκοπό τους. Καθαρίζει τοξίνες και αναζωογονεί τον οργανισμό, περιέχει ένα σωρό θρεπτικά συστατικά. Ένα επίσης ζητούμενο μετά την αποτοξίνωση είναι η λεγόμενη αλκαλοποίηση του οργανισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σας θυμίζω από τη χημεία σας ότι το pH ή pH είναι ο δείκτης των ιών των υδρογόνων μέσα σε ένα διάδειγμα. Όπου στο 0 πολύ υδρογόνο όξινο, στο 14 λίγο υδρογόνο αλκαλικό και στο 7 υπάρχει ισορροπία. Ουσιαστικά ο οργανισμός έχει ένα pH γύρω στο 7,365. Οποιαδήποτε διαταραχή του pH αυτού προς το όξινο, βλέπετε ότι στο 6,8 αρχίζουν να εμφανίζονται συμπτώματα ασθένειας και δε στο 5,8 αρχίζουν και εμφανίζονται καρκινικά κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα δεν επιβιώνουν σε αλκαλικό pH. Άρα ο απότερος στόχος μιας καλής αποτοξίνωσης είναι η αλκαλοποίηση του οργανισμού. Για να γίνει κάποιος από όξινος αλκαλικός, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι, όπως σας είπα, να εξουδετερώσουμε όλες αυτές τις αιτίες που τον κάνουν όξινο, άρα τις τοξίνες. Και το δεύτερο, θα πρέπει με κατάλληλη διατροφή, η οποία βασίζεται σε φρούτα και λαχανικά, και με συμπλήρωμα όπως είναι το pH balance, να αλκαλοποιήσουμε τον οργανισμό. Πιστέψτε με ότι το πιο σημαντικό ζητούμενο από τον οργανισμό σας είναι να είναι αλκαλικός. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Ετούτο εδώ το συμπλήρωμα περιέχει κυρίως θαλάσσια μεταλλικά στοιχεία που είναι υπεραλκαλικά, σπιρουλίνα, όπως επίσης περιέχει και το μέρι, κουρκουμίνη, η οποία είναι σαφώς αντικαρκυνικό σκεύασμα. Μόλις ολοκληρώσουμε την αποτοξίνωση, και την αποτοξίνωση την κάνουμε για να δημιουργήσουμε χώρο, τον εξωτερικό χώρο, ώστε οι καινούργιες τοξίνες που θα προκληθούν να βρουν κάπου να πάνε, να μην έρθουν να πολλαπλασιαστούν με τις ήδη υπάρχουσες τοξίνες, ξεκινούμε την αντιμετωπιακή θεραπεία, η οποία έχει να κάνει με τον καθαρισμό όλου του οργανισμού από τα μικρόβια ή με τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Αντιμικροβιακή θεραπεία κυρίως γίνεται με τη συσκευή DEVIT-R, η οποία ουσιαστικά περιέχει υψηλές συχνότητες, οι οποίες καταστρέφουν αφενός τοξίνες, αφετέρου καταστρέφουν, όπως θα δείτε στο βίντεο. Εδώ βλέπετε σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μικροοργανισμούς οι οποίοι βάλλονται με ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Ουσιαστικά αυτό που βλέπετε είναι ότι αρχίζουν να ταλαντώνονται, αυτό σημαίνει συντονισμός, όπως γίνεται στο σεισμό, ταλαντώνονται και η ταλάντωση επιφέρει κόπωση της κυταρικής μεμβράνης, η οποία σπάζει. Και όταν σπάσει η κυταρική μεμβράνη, ο μικροοργανισμός πεθαίνει και εξουδετερώνει.
λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργούν μια ομάδα αντιβιωτικών που λέγονται αμινοκλειτοσίδες με την καταστροφή του πιταρικού του χρώματος. Με την εξής διαφορά. Πρώτον, εδώ δεν έχουμε side effects, δεν έχουμε παρενέργειες. Και δεύτερον και βασικό, ότι δεν δημιουργούμε ανθεκτικά στελέχη. Η ιατρική χειριστική είναι πάση από τα ανθεκτικά στελέχη. Όλα αυτά που ακούτε ως ενδονοσκομιακές δημόσεις που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν άγνωστα, οφείλονται σε μικροβιακά στελέχη τα οποία έχουν αποκτήσει ανοσία στα αντιβιωτικά και δεν απαντούν και δεν πεθαίνουν με τίποτα. Και γι' αυτό το γεγονός φταίτε κι εσείς, φταίμε κι εμείς. Εμείς φταίμε σαν γιατροί γιατί αφιδώς συνταγογραφούμε αντιβιωτικά και τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται, με αποτέλεσμα να μπολιάζουν σιγά σιγά τους μικροβιασμούς με μικρές δόσεις όπως έλεγε ο Χατζηχρήστος. Του βάζω παραθείο λίγο έλεγχο τη κακομοίρα αν δεν την είδε το έργο. Έτσι βολιάζουμε σιγά σιγά του μηχανισμού. Το δεύτερο είναι ότι εσείς ποτέ δεν παίρνετε τις αντιβιώσεις όσο χρόνο σας λένε. Σας λέμε για παράδειγμα να πάρετε αντιβιώσεις για 10 μέρες, εσείς την πέμπτη έχετε μέρα που αισθάνεστε καλύτερα. Με στόχο βέβαια να μην επιβαρυνθείτε άλλο από την αντιβίωση, σταματάτε. Αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αφήνει ένα υπόλοιπο ποσό πίσω μικροοργανισμών, τα οποία ουσιαστικά σιγά σιγά με τέτοιες κινήσεις αποκτούν μια ανθεκτικότητα. Και αυτή η ανθεκτικότητα είναι αυτή η οποία θα ταλαιπωρήσει την ιατρική τα επόμενα χρόνια. Ο τρίτος βασικός άξονας, το τέταρτος, είναι να ρυθμίσουμε τη σωστή λειτουργία των κυττάρων και τέταρτον να ενισχύσουμε το νοσοκομιακό σύστημα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ασθενείς να έρχονται συνέχεια στο ιατρείο μας, πάρα πολύ ωραία, όπως οι ασθενείς της κλασικής ιατρικής. Εμείς θέλουμε μετά από λίγο καιρό να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι να εξουδετερώσουμε, να καθαρίσουμε τον οργανισμό, να αναπτύξουμε ένα τέτοιο νοσοκομιακό σύστημα που την επόμενη φορά που κάποιος ίδιος οργανισμός ή παρόμοιος επιτεθεί στον οργανισμό, αυτός να μπορεί από μόνος του να τον ανταπεξέλθει. Πολύ στην βοήθεια την ιατρική. Και την αριθμή και η ρύθμιση και η ενίσχυση του νοσοκομιακού γίνεται με μια συσκευή η οποία μοιάζει με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι αυτή έχει χαμηλές συχνότητες, οι οποίες συχνότητες έχουν σαν στόχο να ρυθμίσουν τη λειτουργία σε κυταρικό επίπεδο. Και οι δύο συσκευές περιέχουν 30 προγράμματα από την εταιρεία και 5 αυτόματα προγράμματα. Προγράμματα, η προηγούμενη περιέχει προγράμματα τα οποία βρουν προληπτικά για να μην αρρωστήσει κανείς απέναντι των ιών, των βακτηρίων, των λοιμόξεων. Εν τούτη εδώ περιέχει προγράμματα καθημερινής κρίσης και καθημερινές ανάγκες. Καθαρή λιάφος, ήρεμος ύπνος, κατά του άγχους, όμορφα μαλλιά και νύχια, καλή ψυχική διάθεση. Ό,τι μικροπροβλήματα έχουμε στην καθημερινή μας ζωή και χρειαστεί να τα λύσουμε, η συσκευή αυτή έχει την απάντηση. Κοντά στις 150 έρευνες που έχει κάνει η Τέτα Έλλης σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια, έχει ξεκινήσει μια έρευνα εδώ στην Ελλάδα, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Ελλάδας, της Κρήτης, η οποία έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων των συσκευών πάνω σε μικροβιακές αποικίες. Το πρώτο είναι το κολοβακτηρίδιο, το οποίο δοκιμάσαμε. Βλέπετε εδώ την αρχική, την αρχική καλλιέργεια, πόσες αποικίες έχει μέσα και βλέπετε πόσο έχουν ανατωθεί οι αποικίες μετά από μία εβδομάδα χρήσης της συσκευής DEVITA.